διερευνώ ημέρα τώρα να δω γιατί η αθλιωτάτη κατάσταση των τσιγκάνων παρετάθη επάπειρον. Αν επιστρεπτεί, ειδικά με αυτήν την κυβέρνηση, με τις προηγούμενες, βλέπετε στα πλάνα και μια από τις έρευνές μου το 2007, καραμπινάτη αρπαχτή έλεγα. Και διαβάζω από το 96, έδινα, εσείς τους πιστεύετε. Στα αγγλικά, τζιψι, τα γαλλικά, τζιγκανές, τζιγκάνες, γερμανικά, ζιγκουνερ. Είναι καύκασο ειδής λαός, με σκουρό δέρμα, που προέρχεται από τη βόρεια Ινδία, αλλά σήμερα κατοικεί σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, κυρίως στην Ευρώπη. Εκείμενο άπειρων μελετών αφού δεν είναι ούτε κατακτητικός ούτε κτηνοτροφικός λαός. Ο Μάτιος Κοραής στο έργο του Άτακτα θεωρεί ότι κάποια φύλλα ατσίγκανοι ήρθαν στην Ευρώπη Μέσο Ασίας ενώ άλλα φύλλα ηγύφτη μέσω Αιγύπτου. Αυτό μας έλεγε και η φιλόλογος μας η στο γυμνάσιο. Σειρά το επωνυμών της η μόνη που κάθισε καιρό. Έκτοτε αλλάζαμε κάθε μήνα φιλόλογο και κανείς δεν νοιάστηκε να μάθουμε ελληνικό. Στην εποχή του Άγιου Μουγκατή, το καστικό σύστημα, κάστες δηλαδή, οι τσιγκάνοι ήταν οι παρείες αυτοί που δεν αγγίζονται και κάνουν τις βρωμερότερες εργασίες. Ετανάστευσαν μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έφτασαν Ευρώπη. Γύφτη λοιπόν λέγονται γιατί ήλθαν μέσω Αιγύπτου και όσοι έφτασαν μέσω Κιλικίας ονομαζόταν λόγω της εφορότητά της Μικρά Αίγυπτος. Οι Ρωμά ήλθαν από άλλες περιοχές, είναι ιδίας φιλής, το γαλλικό λεξικό Le Petit Robert σημειώνεται το 1857 ο όρος σημαίνει άντρας ή σύζυγος και το Gapsi, γύφτος, Σημειώνεται το 1537. Η γλώσσα του έχει ομοιότητα μεγάλη με σανσκριτική και ινδοευρωπαϊκέ γλώσσε βόρεια Ινδία. Είναι ανά τον πλανήτη 6 εκατομμύρια, διασκορπισμένη. Έχω ακούσει και άλλα πολλά. Πώ μία τσιγκάνα μπορεί να δηλώνει τρία παιδιά και να τα έχει και τα τρία στο ίδρυμα ή να έχει λιγότερα και να δηλώνει τόσα και να παίρνει με την άλλη που έχει περισσότερα τα ίδια επιδόματα, να εγγράφονται στο σχολείο, να λαμβάνει το καθένα 300 ευρώ, θυμάμαι, ίσως ήταν τώρα, πέρυσι, και να μην πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί έχουν μάθει να αρπάζουν την καραμέλα το... και δεν θέλουμε, λέει, να κάνουμε μπάνιο το πρωί για να πάμε στο σχολείο, πολλά. Στα πάντα ευθύνεται το κράτος. Δεν ελέγχει. Η κοινωνική λειτουργός δεν ελέγχει τους νομοταγείς πολίτες. Πόσο μάλλον τα τσαντήρια. Και η εξουσία αυθαίρετα δεν κατεδαφίζει τσαντήρια όμως. Πασών των πολιτών κατεδαφίζει. Και φτάσαμε για τρίτο 24ωρο. Να προσευχόμεθα όλοι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος στην να Αστυνόμων. Και έγινε η Ελλάς σε λίγο ολόκληρη. Οι οργανωμένες ομάδες στον ασπρόπεργο περίπου πριν ώρα πυροβόλησαν κατά αστυνομικών και τον διοικητή της ΟΠΚΕ Αθηνών. Ο σχιστό κορυδαλού, χάος μένονται στους δρόμους φωτιές και νελάστη γακάδους όπου ευρεθούν. Το 400 χιλιόμετρο εθνική οδού σε ύψος μεγάρων, εκεί δεν σταματά ποτέ. Κλείστε είναι η περιφερειακή Αγάλιο, η Λεωφόρος Νάτο μέχρι Δηληστήρια και στα δύο ρεύματα και εδώ δέρβενακίων στο σχιστό κορυγαλού. Απορώ κι εσείς, μόνον 7 συλλήψεις και με τα όπλα κατασχέθηκαν και με άλλα πολλά έκτροπα τι γίνεται. Ένα τσίπρα να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ένα σαμαρά να κρύπτει τον αρχηγό. Και πάλι τώρα κόπτεται για τι ποκλοπέ ο τσίπρα. Έρχονται οι ξένε εφημερίδε για άλλη μια φορά να μα κάνουν ραζίλι. Το πολιτικό που βλέπετε δημοσιεύει μια λίστα με του 28. Doers, Dreamers και τις Raptors. Οι αγεμόνες της Ευρώπης πρόκειται. Ο κύριος Μητσοτάκης κατατάσσεται στη λίστα με όσους διαταράσουν τη γυρία Ήπειρο. Καταλογίζουν την επαναπροώθηση μεταναστών, την υποχώρηση ελευθερίας του τύπου. Σας είπαμε βρισκόμεθα στην 108η θέση και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Βεβαίως, βεβαίως. Οι κατηγορίες που προανέφερα είναι 9 μέλη. Υπάρχουν άλλοι 8 καταστροφείς θα του έλεγα, σαν το Μητσοτάκι δηλαδή. Τιμή του Μητσοτάκη να συγκαταλέγεται σε τέτοιους καταστροφείς όπως ο Μελανσόν, η Μελώνη και ο Όρμπαν της Ουγγαρίας. Των εργατικών ο κύριο Στάρμερ, του λαϊκού Ισπανικού ο Αλμπέρτο Νιούνιεθ Φίχο, δεφήνων σύμβουλος Στελάντης Κάρλος Ταβάρες της αυτοκινητοβιομηχανίας, η εσωτερικών υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωση Σίλβα, Γιώχαντσον και ο πασίγνωστος υπουργός εξωτερικών Ρώσος, Σεργέι Λαυρόφ. Τι πλέον για το μισοτάκι γράφει το πολιτικό ότι η Ουάσιγκτον τον λατρεύει, η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα ω μερίδιον του ΑΕΠ. Από ότι ακόμη και οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και κάτι που δεν ακούσαμε, η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στη συνέντευξη της, τη Ντι Ζάιτς, μίλησε για τις συμφωνίες ΜΙΣΚ. Ακούστε. Αυτό που είπε η Μέρκελ στη συνέντευξή τη είναι η μαρτυρία ενό ατόμου που δήλωσε ευθέω ότι όλα όσα έγιναν το 2014-2015 είχαν έναν στόχο: να αποσπάσουν την προσοχή τη παγκόσμια κοινότητα από πραγματικά προβλήματα, να αγοράσουν χρόνο, να γεμίσουν το καθεστώ του Κιέβου, όπλα να οδηγήσουν την κατάσταση σε μεγάλη σύγκρουση. Για όλα αυτά επικαλέστηκε η ειδικά δικαστήρια. Ότι εκπρόσωποι Δύση γνώριζαν από το 2015 ότι είχαν διαπραγματευτεί πολλέ ώρε, δεν θα εφαρμόσουν ποτέ τι συμφωνίε και ότι θα διοχετεύσουν όπλα στο Κίεβο. Γιατί δεν λυπήθηκαν ούτε γυναίκε, ούτε παιδιά, ούτε άμαχο πληθυσμό. Τον Ντόμπα γενικά ήταν έτοιμοι για σύγκρουση από το 2015. Εάν ακούς την κυρία Μέρκελ στο Telegram να λέει ότι η συμφωνία είχε σχέση του 14 να δοθεί χρόνο στην Ουκρανία, τι να υποθέσεις. το ερωτώμεθα. Η Δύση συμμορφώθηκε με συμφωνίες μίσκες, τηλεβοήθειες τότε, όσα κάνει τώρα τα έπραξε τότε. Για κρυμμένες ειδήσει. έγκαιρη και εγκυρία ενημέρωση, εγκράψου, κοινοποίηση, να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.